Όλα έτοιμα για την έναρξη του πρώτου αγώνα ασυλίας της εβδομάδας. Πρώτη αναμέτρηση, Βασάλος και Μάριος. Έτοιμοι! Για να δούμε ποια ομάδα θα ανοίξει το σκορ. Γρήγορα τα παιδιά πρέπει να μεταφέρουν το σημαίακι από την πρώτη στη δεύτερη βάση. Κοινό πέρασμα κάτω από τα σκοινιά. Ένας γρήγορος τύπος μάχης θα ευνοήσει παίκτες οι οποίοι έχουν την ταχύτητα. Κωνσταντίνος έχει ξεχάσει το τεμ. Πρέπει να γυρίσει πίσω. Δύο το τεμ πρέπει να πέσουν από τις βάσεις. Λαθάκι έφυγε πάνω από τις δύο δοκούς ισορροπίας ο Μάριος πρώτος. Και φτάνει στο παζλ. Κακός δαίμονας του Μάριου. Τα χρωματικά παζλ. Θυμάμαι σε παλιότερο αγώνα. Δεν είχε τελειώσει ποτέ, αλλά αυτό είναι διαφορετικό. Βλέπετε κάποια μπαλάκια πάνω που δείχνουν το χρωματικό συνδυασμό. Εκεί θα πρέπει να μπουν σε κάθε στήλη τα αντίστοιχα χρώματα. Ξεκινάνε και οι δύο με γρήγορες κινήσεις και με τα δύο χέρια. Ο Βασάλος τέλησε πάρα πολύ γρήγορα. Ό,τι έχασε στο στίβο μάχης το διόρθωσε στο χρωματικό παζλ. Απελευθερώνουν το πλαίσιο του τελικού στόχου. Εδώ θα πρέπει να βάλουν τέσσερις κρίκους. Έναν σε κάθε άξονα. Κάθε ομάδα στη θέση του παζλ έχει και από έναν βοηθό. Οι οποίοι τώρα γυρίζουν στον πάγκο. Κανένα κρίκο μέχρι στιγμή. Όσο περνάει η ώρα, φυσικά αυτή τα λάντο θα μικραίνει. Το λεγόμενο oscillation, όπως λένε και οι μηχανικοί. Αστοχεί ο Μάριος. Ο Μάριος βλέποντας τον τελικό στόχο, άκουσε εκεί στον πάγκο να λέει ότι το έχουμε, είναι ο στόχος μας. Θεωρεί ότι η μπλε ομάδα θα το βρει πιο γρήγορα από τους κόκκινους. Πρώτος αγώνας ασυλίας μετά τον αγώνα, τον ατομικό αγώνα του αυτοκινήτου, το οποίο κέρδισε η Σταυρούλα Χρυσαϊδή. Χαρούμενοι επέστρεψαν σχεδόν όλοι οι μπλε. Μπράβο. Από τον Νίκο Μπάρτζη, ο οποίος παρέμεινε στην καλύβα με τους κόκκινους, οι οποίοι του προσέφεραν και ένα πιάτο φαγητό. Του άρεσε αυτή η κίνηση από ό,τι είπε. Καμία επιτυχημένη βολή μέχρι στιγμής. Πάμε, Μάριε! Ο Μάριος παραλίγο να περάσει πρώτο κρίκο. Τελικός στόχος που θα τους παιδέψει, τα βάζει ο Μάριος εκεί. Με το χέρι του και την κατασκευή, επιστρέφει ο Βασάλος παραλίγο να κάνει πρώτο κρίκο. Πρώτος κρίκος για τον Κωνσταντίνο. Απάντησε ο Μάριος. Τώρα η κίνηση είναι πολύ μικρότερη. Δεύτερος κρίκος για τον Μάριο. Παραλίγο τρίτος βολή πάνω στον άξονα. Κωνσταντίνος περνάει και αυτός στο δεξί πασαλάκι εκεί που είναι πιο κοντά σε αυτόν. Τρίτος κρίκος για τον Μάριο. Παραλίγο τέταρτος. Φαίνεται ότι ο Μάριος έχει μια έφεση στις βολές με κρίκους. Αρχίζει και επαληθεύεται η αρχική τοποθέτηση. Πολύ κοντά στο 1-0 η μπλε ομάδα. Παρακολουθούμε την έναρξη του πρώτου από τους δύο αγώνες. Να και ο τέταρτος κρίκος για τον Μάριο. 1-0 η μπλε. Ένας γρήγορος τύπος μάχης θα ευνοήσει παίκτες οι οποίοι έχουν την ταχύτητα. Κωνσταντίνος έχει ξεχάστα το τεμ. Ξεκινάνε και οι δύο με γρήγορες κινήσεις και με τα δύο χέρια. Πρώτος κρίκος για τον Κωνσταντίνο. Απάντησε ο Μάριος. Δεύτερος κρίκος για τον Μάριο. Τρίτος κρίκος για τον Μάριο. Να και ο τέταρτος κρίκος για τον Μάριο. 1-0 η μπλε. Να σου πω, πρώτος επίσης πάλι. Δεν έχει να κάνει, έχασα μου σχεδόν. Δεν πειράζει. Λίγησε λίγο παραπάνω. Θα είπα και είσαι εδώ, δεσμέ. Ξέχασα να σου το πω. Δείξε ψηλά. Αν μπω μέσα και μπει, πρέπει να μου πείτε εσύ να με... Κάνε αυτή την κίνηση και θα πάρεις τη φορά. Όπως εδώ. Δεν το σηκώθει εδώ. Άμα θες να μπαίνεις, θα πάω δύο βήματα πίσω. Παιδιά, πες μου ένα σιλίαν, πάμε δυνατά. Πάμε. Καλή συγκίνηση. Πολύ καλή αρχή. Πολύ καλή αρχή. Μπορείς να το σταματήσετε, είδατε. Με βολή. Δοκιμαζιάτε έτσι, θα περιμένεις έτσι. Πάρε τη σημαία και δώσε κλώτσο και φύγε. Μην κάνεις το χέρι. Ναι, ναι. Κλωτσάφινε. Σημαία και κλώτσο. Όχι, πάμε. Το θυμήθηκα. Πάμε, Ρουμελιώτη. Μαργιαλένα, 1, 2, 3. Μαργιαλένα! 1, 2, 3. Survivors!